Χαίρετε. Καλά κάνετε και δεν ήρθατε σήμερα πολύ, γιατί το μάθημα είναι πολύ δύσκολο. Οπότε, φωτάκια δεν θέλουμε εδώ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικουμενισμός. Δεν λέγονται αυτά στην εποχή μας, αλλά τώρα που ξύπνησε ο λαός του Θεού, θα υποθούν και αυτά. Είναι πάρα πολύ βασικό να το κάνουμε αυτό το μάθημα, το οποίο δεν θα είναι μάθημα πλέον, θα είναι ολόκληρη σειρά ομιλιών, γιατί κοιτάξτε, έχουμε βασικές ελλείψεις. Παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε καταλάβει καλά ακόμα τι είναι Εκκλησία. Έτσι. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε μετά τι είναι και αυτή η παμπώνηρη κίνηση που ονομάζεται οικουμενισμός και πόσο πολύ πονηρότερη είναι από την ενδεχόμενη αίρεση, η οποία είναι ξεκάθαρο πράγμα. Πάντως πιστεύω ότι μόλις γνωρίσετε τι είναι Εκκλησία και φυσικά το ζείτε έτσι μυστηριακά και θαυμαστά, αλλά το ενημερώνεστε κιόλας, απλώς όσο εμβαθύνουμε είναι καλύτερα, τουλάχιστον θα ενθουσιαστείτε, τουλάχιστον. Και αυτό είναι και το ζητούμενο στη σχέση μας με τον Θεό, να ενθουσιαζόμαστε καθημερινά. Διότι ο Χριστός είναι ένας ενθουσιασμός. Σήμερα λοιπόν που το πρωί ακούσαμε στις εκκλησίες έτσι το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, το πολύ χαρακτηριστικό και σπουδαίο, που περιγράφει μέσα σε λίγες γραμμές τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς, με λίγα λόγια. Εμείς τα λέμε πολύ αναλυτικά. Λέμε εκείνο, λέμε το άλλο, λέμε το άλλο. Στο σημερινό Ευαγγέλιο 5-6 πραγματάκια τα οποία θέλει ο Θεός από μας. Δηλαδή, ήμουνα ξένος και με φιλοξενήσατε, ήμουνα ασθενής και ήρθατε στο νοσοκομείο να με δείτε, ήμουνα στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε, ήμουνα με ντύσατε, με ποτίσατε, με ταΐσατε. Ορίστε. Και φυσικά, μπροστά από αυτά ή μάλλον μέσα σε αυτά υπάρχουν και τα αντίστοιχα πνευματικά έργα, τα οποία είναι έτσι, να δώσεις μια συμβουλή, να δώσεις λίγο το χρόνο σου, να δώσεις μια παρηγοριά, μια συμπαράσταση και φυσικά να ευαγγελίζεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν νοείται χριστιανός, ορθόδοξος, πραγματικά ορθόδοξος, ο οποίος να μην ευαγγελίζεται. Τι θα πει ευαγγελίζεται, μια και θα κάνουμε από αύριο αρχαία ελληνικά και θα μάθουμε τον πλούτο αυτών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μας. Ευαγγελίζομαι σημαίνει κηρύττω το Ευαγγέλιο. Θα μου πείτε εγώ, μάλιστα, ναι εσείς. Γιατί ο ιεροκήρυκας δεν χρειάζεται επίσημο τίτλο, ούτε οφήκιο, ούτε χειροτονία, για να μπορεί να μεταφέρει πάρα πολύ απλά αυτά τα οποία τον συγκινούν και τον συγκλονίζουν στη σχέση του με τον Θεό. Έτσι λοιπόν και λόγω Σαρακοστής τώρα ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, θα συγχωρεθούμε. Καλά, εμείς συγχωρεμένοι είμαστε. Δεν χρειάζεται. Ναι. Αλλά θα συγχωρεθούμε εν πάση περιπτώσει κατά το έθος. Και λίγο να ανυψώσουμε, θέλω να πω, το επίπεδο, γιατί καλό είναι αυτό. Όταν βάζεις τον πήχη ψηλά, τότε ανυψώνεσαι χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί ξέρετε, όταν η στόχη είναι χαμηλή, φτάνεις μέχρι το χαμηλό που έχεις στόχο. Όμως, όταν είναι ψηλή, θα φτάσεις και λίγο πιο κάτω από τον υψηλό σου στόχο και θα είσαι πάλι πιο ψηλά από ό,τι νωρίτερα. Αυτό λοιπόν το καινούργιο φρούτο, καινούργιο λέγοντας γιατί είναι του προηγούμενου αιώνα, δεν είναι πολύ παλιό, που λέγεται οικουμενισμός, κυκλοφορεί πολύ τελευταία στα σαλόνια τα εκκλησιαστικά. Και φυσικά είναι μια κίνηση, την οποία να φανταστείτε την κάναμε και στο Πανεπιστήμιο, έτσι. Λεγόταν η Οικουμενική Κίνηση βέβαια, αλλά είχε μέσα της και το δηλητήριο, πιο δηλητήριο. Νομίζουμε ότι είναι σαν τη μόδα αυτά, δηλαδή μ' αρέσει η γαλλική μόδα, άρα μ' αρέσει και η γαλλική πίστη. Δεν είναι το ίδιο, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, αυτό το πρόβλημα στην ουσία πηγάζει από το ότι η αγάπη μας για τον Χριστό σιγά σιγά παρελθόντων των ετών μειώνεται και συνεπώς όποτε μειώνεται η αγάπη σου για ένα πρόσωπο τόσο σημαντικό στη ζωή σου αρχίζεις και κάνεις μετά άλλα πράγματα και είναι λογικό. Και εμείς
κάνοντας αυτό το μάθημα σήμερα και κάνοντας το συνεχώς και τα λοιπά, δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε τον ορθόδοξο τζιχαντιστή, τον Ταλιμπάν και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως πάρα πολύ εύκολα θα υποθεί από ορισμένους πολύ επιφανειακούς ανθρώπους, αλλά τι θέλουμε να κάνουμε πάρα πολύ απλά, να φανερώσουμε τη δίψα που έχουμε για την Εκκλησία του Χριστού. Και όταν λέμε Εκκλησία του Χριστού, όσο και να ξέρουμε ότι είναι παραδείγματος χάρη ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνας ή ότι είμαστε όλοι εμείς που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού, της Αγίας Τριάδος, πάλι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι αυτό που νιώθεις πάνω απ' όλα και μετά αυτό που καταλαβαίνεις. Δόξα τω Θεώ, μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα και ακόμα και για αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο Οικουμενισμός στην προσπάθειά του να πει τι να πει, αυτό το πάρα πολύ απλό. Ότι ξέρεις, ανακαλύψαμε εμείς μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια Ευαγγελίου ή να το πω και μετά από το σχίσμα, εν πάση περιπτώσει, του 1054, ανακαλύψαμε ξαφνικά μετά από χίλια χρόνια, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες εκτός από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Και δώσαμε ενδεχομένως, όπως λέγαμε κάπου προχθές, τον όρο εξήγηση, τον όρο Εκκλησία ως εξής. Σύμφωνα με το αρχαίο εκ και καλό, που σημαίνει Εκκλησία, ότι είναι μια σύναξη ανθρώπων. Οπότε, όπου έχουμε μια σύναξη ανθρώπων, δεν πάνε να είναι στο όνομα του Βούδα, στο όνομα του Κούδα. Είναι Εκκλησία. Δεν είναι έτσι, γιατί η Εκκλησία, θα σας εξηγήσω παρακάτω, έχει άλλη αποστολή και είναι κάτι διαφορετικό. Και φυσικά θα ήταν άχρηστη η Εκκλησία αν δεν έδινε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Και όταν λέω σε όλα, σε όλα. Σε οτιδήποτε ερώτημα πραγματικό, αληθινό, μεταφυσικό, συγκλονιστικό έχει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία πολλές φορές μέσα μας τα χαντακώνουμε, γιατί η πορεία της ζωής δεν μας αφήνει να τα διαπραγματευτούμε, κακώς δηλαδή, και είναι αιωνίως κρίσιμα προβλήματα και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ο άνθρωπος δεν έχει ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα υγείας τώρα, έχει κυρίως υπαρξιακά. Το υπαρξιακό πρόβλημα δημιουργεί το ψυχολογικό και το ψυχολογικό δημιουργεί το σωματικό στις περισσότερες περιπτώσεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος επειδή δεν ξέρει πού πάει, ποιος είναι ο Θεός του, αποκτάει ψυχολογικά προβλήματα. Και επειδή αποκτάει ψυχολογικά προβλήματα, μετά και το σώμα τυραννιέται βάσει αυτής της μαθηματικής ακρίβειας προς το κακό. Βασανίζουν λοιπόν πάρα πολλά ερωτήματα τους ανθρώπους, που είναι ερωτήματα ζωής και θανάτου. Έτσι, πραγματικά. Και ερωτήματα, να, όπως σας είπα, περί της άλλης ζωής, έτσι, περί της κολάσεως, περί του Θεού, περί του διαβόλου, μεταφυσικά πράγματα, να αποκάλυψει, λέει ο χριστιανός, ο άλλος το λέει κάπως αλλιώς, τέλος πάντων πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία ο άνθρωπος, επειδή είναι και ένα τέτοιο όν, δηλαδή τι είναι, ενώ το μυαλό του ανθρώπου είναι απλό, ξέρετε, αρέσεται στα απλά πράγματα, ο άνθρωπος είναι πολύ σύνθετος. Συνήθως λέμε ότι η γυναίκα είναι πολύ σύνθετη, αλλά δεν ισχύει μόνο για τη γυναίκα αυτό, ισχύει και για τον άντρα. Δηλαδή θέλει και αυτό, θέλει και εκείνο, θέλει και το άλλο, θέλει και το άλλο, θέλει και το άλλο. Γιατί τα άλογα ζώα, βλέπετε, λειτουργώντας ενστικτοδός, κάνουν αυτό που τους είπε ο Θεός, τίποτα παραπάνω. Ο άνθρωπος σκέφτεται και από τον πολύ το σκέψιμο, πώς λέει το τραγούδι, και από τον πολύ το συλλογισμό. Τι έγινε μετά, δεν θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για μας είναι πάρα πολύ εύκολη λύση όταν σκεφτούμε ότι ο Χριστός, ο Σωτήρας μας, ήτανε και είναι και παραμένει θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία δεν έχει καμιά ανθρώπινη κεφαλή. Ακούγονται κατά καιρούς. Ο αρχηγός της Εκκλησίας της Ορθόδοξης είναι ο Πατριάρχης Τάδε. Από πού? Αλλά όταν πρόχειρα μεταχειριζόμαστε κάποια θέματα της ζωής μας, απαντάμε και πρόχειρα. Αρχηγός λοιπόν και κεφαλή και σώμα και κεφαλή και
και σώμα και πόδια και χέρια και τα πάντα της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και μέχρι τώρα, ξέρετε, τόσα χρόνια με τόσες πολεμικές, τι είναι αυτές οι κυβερνήσεις τώρα που μας κυβερνάνε. Πάνω από την Εκκλησία πέρασαν Διοκλητιανοί, Νέρονες, φοβεροί άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι σκότωναν και έκαναν για πλάκα. Γιατί άντεξε η Εκκλησία, γιατί ακριβώς αυτό είναι η Εκκλησία. Δηλαδή αυτή η οποία κατέχει μέσα της όλον τον Χριστό και ο Χριστός την κατέχει. Γι' αυτό και αλλού σε συγγράμματα πατέρων παρουσιάζεται η Εκκλησία ως νύμφη του Χριστού, σαν να είναι δηλαδή ένα σώμα, πώς είναι τώρα με τους ανθρώπους οι οποίοι παντρεύονται και γίνονται εισάρκαν μίαν, λέει η ακολουθία του γάμου. Εισάρκαν μίαν, μία σάρκα δηλαδή. Και το αναγνωρίζει και ο νομοθέτης αυτό μετά και δίνει ίσα δικαιώματα, υποχρεώσεις και οικονομικές κατανομές. Εν πάση περιπτώσει, για να κατανοήσουμε λοιπόν το πρόβλημα αυτό, το οποίο πλέον για την πατρίδα μας, η οποία είναι, όπως και να το κάνουμε, το κέντρο της Ορθοδοξίας, γιατί έτσι έτυχε να είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτή έδωσε τα φώτα παρακάτω, όπως και στον πολιτισμό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τραγικό πλέον. Και όταν λέω τραγικό, αν θυμηθείτε γιατί έπεσε η Κωνσταντινούπολη, θα δείτε μέσα ότι έπεσε γιατί ο Πάπας δεν έστειλε τη βοήθεια που ζήτησε ο αυτοκράτορας. Όλα τα προβλήματα στον κόσμο είναι θρησκευτικά πρώτα και μετά είναι εθνικά. Όλοι οι πόλεμοι είναι θρησκευτικοί. Όλα, τέλος πάντων κτλ. Κτλ. Γι' αυτό σιγά σιγά όσο δύναμη έχουμε, και παρακαλώ έτσι να δώσετε σημασία περισσότερο από κάθε τι άλλο μάθημα κάνουμε εδώ και σεμινάριο και ομιλία κτλ. Κτλ. Γιατί όταν κατανοήσεις ποιος είσαι, μετά τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, μακάρι, θα ευχόμουν τώρα εγώ, αυτή την ομιλία που θα κάνουμε σήμερα να ήταν εγκύκλιος την επόμενη Κυριακή στις Εκκλησίες. Αλλά δυστυχώς τώρα στις Εκκλησίες οι εγκύκλοι αφορούν άλλα θέματα, άλλα μπερδέματα. Λοιπόν, η διδασκαλία λοιπόν της Εκκλησίας μας για την μία, το λέω δυνατά για να το βάλουμε στο μυαλό μας, μία Αγία, φυσικά καθολική, γιατί είναι παντού και περιλαμβάνει τους πάντες, αποστολική, γιατί οι Απόστολοι τη μετέφεραν στον κόσμο, του Χριστού Εκκλησία, θα μας δώσει τη λύση για το πρόβλημα της ζωής μας. Διότι όταν καταλάβουμε πραγματικά γιατί πρέπει να φυλάξουμε το δόγμα της Εκκλησίας, όχι για αυτά που λένε κάποιοι ανόητοι, τότε δεν θα μας φανεί κακό να είμαστε, επιτρέψτε μου να το πω όπως μας το λένε οι άλλοι, σούπερ ορθόδοξοι. Θα πρέπει να είμαστε. Είναι σαν να λέμε ότι πρέπει να είμαι σούπερ οικογενειάρχης, σούπερ πνευματικός πατέρας, σούπερ... Έτσι είναι. Σε υπερθετικό βαθμό. Και επειδή όλα τα έργα της Εκκλησίας είναι κοινά, γιατί δεν είναι δυνατόν ο Χριστός να είναι μόνο για ένα, είναι για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά είναι για όλους, γιατί όλοι είναι το σώμα, δηλαδή είναι σαν να λέμε... Το λέτε καμιά φορά, αλλά δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνετε, ότι το παιδί μου είναι αίμα μου, άρα λοιπόν είναι μια προέκτασή μου, είναι σάρκα από τη σάρκα μου. Έτσι να καταλάβετε λοιπόν και αυτό που νιώθει ο Χριστός για μας, τη στιγμή που ενωνόμαστε μυστηριακά μαζί Του. Συνεπώς, επειδή το έργο και αυτό που γίνεται εδώ πέρα, γιατί καμιά φορά λέτε έτσι... ίσως και με μια δόση κολακίας, ότι το έργο που κάνετε και τα λοιπά, το έργο που κάνουμε, γιατί το κάνουμε, γιατί ο καθένας συμμετέχει όπως συμμετέχουμε όλοι στο σώμα του Χριστού, όπως την Κυριακή θα κοινωνήσουμε όλοι σώμα και αίμα Χριστού, γιατί είμαστε μέλη εκ μέρους, όπως λέει και τα λοιπά, χωρίς να συχαινόμαστε το ίδιο ποτήρι και το ίδιο κουτάλι, γιατί να γίνεται αυτό άραγε, σε καμιά άλλη περίπτωση δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι κάνουμε αυτό το έργο και καμιά φορά, δεν ξέρω τώρα, είναι μια ευκαιρία, ας κάνουμε την ομιλία, πώς να πω έτσι, να την πλατιάσουμε λιγάκι, να πω ότι πρέπει
οτιδήποτε κάνετε με έψιλον, να το κάνετε ως κατενόπιον Θεού και να ξέρετε ότι ενδεχομένως αν είναι εντολή καμιά φορά, δεν είναι για προσωπικό όφελος του εντολέως, αλλά είναι για το καλό της Εκκλησίας. Τι σημαίνει αυτό? Να το κάνετε με όρεξη. Όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, δεν είναι αγκαριά αυτό που θα σου πει να κάνει ο πνευματικός σου, και φυσικά ξέρεις και αποδεικνύεται ότι είναι για κοινό όφελος και δεν είναι για τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, συνεπώς και συνεπέστατα, για εμάς που το κάνουμε αυτό, οτιδήποτε, τώρα μπορεί να κάνουμε απλά πράγματα, αύριο μεθαύριο να κάνουμε σημαντικότερα, να τα κάνουμε έτσι, ως αντιλαμβανόμενοι ότι όταν δεν ακούμε, αυτά γίνονται, αντιλαμβανόμενοι ότι συμμετέχουμε όλοι στο έργο του Χριστού, δηλαδή, αν δεν ήμουνα εγώ, δεν θα ήσασταν εσείς, αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα ήμουν εγώ σε αυτό που κάνουμε, το κοινό έργο της Εκκλησίας του Χριστού. Ενδιάμεσα τώρα, αν δυσκολεύεστε, κρατήστε κάποιες ερωτήσεις, να τις πούμε στο τέλος καλύτερα. Και τώρα που θα γίνεται η Κυριακή η συνάντηση και θα είναι και τα παιδιά εκεί σε ασφάλεια και ζέστη, θα είμαστε πιο άνετοι να ρωτάμε τις ερωτήσεις μας. Ωραία. Επανερχομένου του ήχου λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε τι είναι η Εκκλησία. Ολόκληρο το μυστήριο της πίστεώς μας λοιπόν, γιατί εμείς δεν είμαστε θρησκεία, προσέξτε τη διαφορά, ούτε καν μια πίστη, αλλά είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, είναι ακριβώς αυτό, να καταλάβεις ότι δεν είσαι μία από τις θρησκείες που υπάρχουν, νόμιμες ή παράνομες. Δεν έχεις μία πίστη, δηλαδή μία θεωρία περί ενός πράγματος, αλλά τι είσαι? Είσαι η Εκκλησία του Χριστού. Φυσικά αυτό το μυστήριο, αδελφοί μου, που είναι το μυστήριο, όπως λέγεται, του Θεανθρώπου, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι λέγεται το της Ευσεβίας μυστήριο. Αλλά τι γίνεται? Γιατί είναι το μυστήριο του Θεανθρώπου? Θα σας πω πώς την πατάν οι μονοφυσίτες. Αυτή τη στιγμή τους μονοφυσίτες που ξέρουμε είναι οι Αρμένοι και οι Κόπτες. Πώς την πατάνε, ξέρετε? Πίστεψαν οι καημένοι ότι ο Χριστός κράτησε μόνο τη μία φύση. Ήταν δηλαδή μόνο Θεός και όχι άνθρωπος. Και ξέρετε τι θα πει αυτό? Πάρα πολύ απλά. Ότι αν ήταν μόνο Θεός ο Χριστός, είναι άχρηστα όλα αυτά που έκανε για μας. Γιατί το κυρίως έργο του ήταν που πήρε τη δική μας φύση, την έβαλε μέσα στον εαυτό του, την καθάρισε και μας την έδωσε μετά ξανά μέσω του βαπτίσματος, με δυνατότητα καινούργια. Ποια δυνατότητα? Να πάρει μπρος, ενώ μέχρι τώρα, τότε δεν μπορούσε. Δηλαδή, μέχρι τότε όποιος πέθαινε πήγαινε στον Άδη. Μετά Χριστόν, όποιος πεθαίνει, αν θέλει πηγαίνει στον Παράδεισο και αν θέλει πηγαίνει στην κόλαση. Αυτή η τεράστια διαφορά είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν οι Κόπτες, οι Αρμένοι κτλ. Και παραμένουν σε μία αίρεση εντελώς, μα εντελώς ανόητη, όπως φυσικά είναι και όλες οι αιρέσεις, έτσι. Φαντάσου δηλαδή να πιστεύεις ότι αυτός ο οποίος σε έσωσε από μακριά, μέσω κινητού τηλεφώνου, και δεν ήρθε να πάρει τη σάρκα σου, τη φύση σου, να καταδεχτεί να γίνει άνθρωπος για να σε σώσει. Αυτό λοιπόν όταν το πιστεύεις και το κατανοείς, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι ένα απλό μυστήριο αφενός, είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Πού να καταλάβει τώρα ένας άνθρωπος ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος? Γιατί? Για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Θα μπορούσε, θα επαναλαμβάνω, να το κάνει από μακριά. Θα μπορούσε. Εάν έτσι θα έκανε, θα τελείωνε η υπόθεση. Άντε βάλτε με το μυαλό σας τώρα πώς είναι να είστε κάπου που ένας αρχηγός κάθεται στο γραφείο του μόνο και σας δίνει εντολές να κάνετε δουλειά, και να είστε κάπου αλλού που ο αρχηγός είναι μαζί σας και κάνει δουλειά και αυτός μαζί σας. Ποια είναι η διαφορά? Τεράστια. Αρχηγός και ένας, αρχηγός και άλλος. Ένας δίνει εντολές στο γραφείο του και άλλος είναι μαζί σας την ώρα της εργασίας εκεί, όλοι μαζί. Το μυστήριο της Εκκλησίας λοιπόν, αδερφοί μου, πέρα από το μονοφυσιτικό όλεθρο τον οποίο σας περιέγραψα, και χάνονται τόσοι άνθρωποι τζάμπα, έτσι, μόνο και μόνο από μια μικρή πίστη,
Γιατί μερικοί λένε τι είναι αυτά τα δογματικά θέματα. Δεν βαριέσαι τώρα, αυτά είναι για τους θεολόγους, είναι για τους παπάδες, για τους δεσποτάδες. Κυρίως, τέλος πάντων, η μαρτυρία. Φου κύριε που έλεγε ένας. Γιατί δεν τα λέω, γιατί μας ενδιαφέρει η Εκκλησία σήμερα. Ούτε ως άλλος αυτοί όλοι, άμα τους μαζέψεις, ένα βαπτισμένο χριστιανό δεν κάνουν. Τέλος πάντων, όλη αυτή λοιπόν η οικονομία που έκανε ο Θεός, έτσι, διότι το είχε υποσχεθεί όταν έφυγε ο Αδάμ και η Εύα τον Παράδεισο, είπε «Θα σας στείλω τον γιο μου κάποτε για να σας ελευθερώσει». Δεν θα κάνω δηλαδή μία, πώς το λέμε, δορυφορική σωτηρία, αλλά θα στείλω τον Υιό μου, ο οποίος Υιός τι είναι. Δεν είναι ο Υιός μου απλώς, αλλά είμαι εγώ. Αυτό είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Δηλαδή, όπου βλέπουμε τον Χριστό εμείς, βλέπουμε και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Είναι ανώτερο από αυτό που νιώθετε στα παιδιά σας, γιατί τα παιδιά σας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ο Πατέρας με τον Υιό μου είναι το ίδιο. Και αυτό είναι το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Τώρα, συνεπώς λοιπόν, από τη μια έχουμε το μυστήριο του ανθρώπου, γιατί κοιτάξτε, και ο άνθρωπος ένα μυστήριο είναι. Λέμε, ας πούμε, πολλές φορές, γιατί μας έκανε ο Θεός. Άλλοι λένε κιόλας, αφού ήξερε πού θα καταλήξουμε. Το χοντρένουν πιο πολύ μερικοί. Πού να καταλάβεις τώρα ότι ο Θεός μας έκανε για να μας βγάλει από την αφάνεια στην επιφάνεια. Για να μην χαίρεται μόνος του, αλλά να χαίρεται μαζί μας. Είναι λίγο το. Απ' τη μια είναι το μυστήριο του ανθρώπου, την άλλη το μυστήριο του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και σκέφτεσαι τώρα μυστήριο από εδώ, μυστήριο από εκεί, κάπου κι εσύ κάτι παθαίνεις. Αλλά όταν είσαι μέσα στην Εκκλησία, γιατί ξέρετε τη στιγμή που βαφτίζεται ο άνθρωπος, ενεργοποιούνται τα χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός και γίνονται φωτιά. Δηλαδή, άλλο να είσαι καλός βουδιστής και άλλο καλός χριστιανός. Καμία σχέση, αυτό θέλω να σου πω πολύ απλά. Τότε καταλαβαίνεις ποιο είναι το μυστήριο. Τι κάνεις, αρχίζεις και το νιώθεις. Δηλαδή λες, δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Δεν είμαι σε κάποιον σύλλογο, δεν είμαι σε κάποια συγκέντρωση, δεν είμαι σε κάποια ομάδα, δεν είμαι σε κάποιο, εν πάση περιπτώσει. Είμαι τι, μέλος του σώματος του Χριστού. Το ίδιο είναι. Και κάπου καταλαβαίνεις εκεί το μυστήριο, ότι έτσι έγινε η Εκκλησία, γιατί ο Χριστός είναι παντού. Είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Τα γεμίζει όλα. Επομένως, γεμίζει και εσένα, ο οποίος συμμετέχεις σε αυτό το μυστήριο. Γιατί τα λέω και θα τα λέω και πιο έντονα και αναλυτικά. Γιατί μερικοί όλο αυτό το παραθεωρούν και λένε, έλα μωρέ, δεν πειράζει, ας είναι και οι Προτεστάντες Εκκλησία, τι πειράζει τώρα. Μα πώς θα είναι οι Προτεστάντες Εκκλησία, αφού δεν πιστεύεις στο Σταυρό του Χριστού, ο οποίος ήταν το κύριο όπλο για να φορτωθεί το σώμα μας ο Χριστός και τη φύση μας και να γίνει αυτό που έγινε. Πώς θα είναι η Εκκλησία ο Προτεστάντης αφού δεν πιστεύει στον Χριστό. Μα λέει στον Χριστό πιστεύουν. Ποιον Χριστό. Ένα Χριστό φτιαγμένο και κομμένο στα μέτρα τους. Και δεδομένου προσέξτε ότι όλα αυτά που λέμε δεν είναι ούτε μια απλή ομιλία, ούτε μια απλή ανάλυση ότι είναι η Εκκλησία. Σας είπα και άλλη φορά. Και είναι κρίμα, πολλές φορές λέτε, έχω δουλειά, δεν πάω σήμερα στην ομιλία. Ή ξέρω εγώ, αρρώσει ο γείτονας στο πατρικό μου το σπίτι, στην άλλη την πόλη που ζούσα εκεί και κάθομαι και πενθώ για να μην πάω στη συνέντευξη. Και τέλος πάντων, γυναίκα έγινε, μα είχε με παραιτημένο, ζεύγει η βόνη, γόρασα κτλ. Κτλ. Εύκολα καμιά φορά, πολύ εύκολα έτσι, δεν έρχεστε στη σύναξη. Γιατί πολύ εύκολα σας διαφεύγει και φυσικά και κάποιος κάνει τη δουλειά του από πίσω, ότι ο λόγος για τον Θεό, ο λόγος του Θεού δηλαδή στην ουσία, αυτά που έγραψε ο Κύριος και είπε, μάλλον αυτά που είπε και γράψαν οι Απόστολοι, είναι ο ίδιος, διότι ο μονογενής Υιός και λόγος του Θεού, από πού για εμάς φανερώνεται, από τα λόγια αυτά. Δηλαδή, αν σε άλλη φάση σου λέγανε, ξέρεις, πάνε 9 η ώρα εκεί στο αυτό, θα είναι ο Χριστός, θα τρέχεις με τα χίλια. Όταν όμως σου πούνε ότι είναι η ομιλία, λες εντάξει, ομιλία, βαριέσαι. Ναι. Και εκεί πολύ εύκολα μας γελάει εκείνος ο Παμπώνηρος, γιατί ξεχνάμε αυτήν την βασική λεπτομέρεια, ότι συναντούμε κάθε φορά που διαβάζουμε,
προσευχόμαστε, που ακούμε, συναντούμε προσωπικά τον Χριστό, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο για μας. Πάρα πολύ εύκολο για μας. Γιατί είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Κάθε φορά που θα πάρουμε τηλέφωνο, δηλαδή, κατευθείαν απαντάει. Ενώ αν είναι να πάρει στην Αμερική, τη μια θα σου κόψει, την άλλη θα έχει πρόβλημα. Εδώ είναι τα τηλεφωνήματα στον ουρανό, είναι τοπικά εδώ πέρα. Κατευθείαν σε βγαίνει. Σαν να παίρνει χιλή Αλεξανδρούπολη. Αυτό όμως για να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε τι είναι η Εκκλησία. Εμείς εδώ είμαστε πιο πληροφορημένοι. Αν πάτε παρακάτω, η Εκκλησία θα είναι τα ντουβάρια, ο ναός δηλαδή, παπάδες, δεσποτάδες, το σύστημα, γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι τι λένε. Εγώ λέει πιστεύω στον Θεό, αλλά δεν πιστεύω στην Εκκλησία. Ωρε μάνα μου. Τι να το πεις τώρα εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος δεν κατάλαβε ποτέ τι είναι η Εκκλησία. Και πιστεύει στον Θεό, αλλά όχι στην Εκκλησία. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, πιστεύω στον Θεό, αλλά όχι στον Θεό. Έτσι δεν είναι, διότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβουμε ότι ο Χριστός έγινε, ο Θεός Λόγος έγινε η κεφαλή της Εκκλησίας και συμπεριέλαβε τα πάντα εν πάση. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα κομμάτι του σώματός του ο Χριστός, είναι τα πάντα. Έτσι δεν είναι. Άρα είναι και κεφαλή και σώμα και μέλη. Άρα και εμείς λοιπόν είναι μαθηματικά τώρα, μπήκαμε στα μαθηματικά και εμείς είμαστε Χριστοί. Γιατί αλλού το είπε. Είμαστε κατά χάρη Θεοί και προτιμάμε καμιά φορά εμείς από το να είμαστε κατά χάρη Θεοί να είμαστε διαβόλοι δηλαδή σύμφωνα με τις πράξεις που κάνουμε πολλές φορές. Τώρα, είναι φοβερό για να καταλάβουμε ακόμα περισσότερο τι είναι η Εκκλησία δηλαδή, να δούμε ότι με αυτόν τον τρόπο τον πολύ, εγώ θα πω ευγενικό, τον πολύ ολοκληρωμένο πέστε εσείς, να μας έκανε ο Χριστός τι, να μας έλυσε το πρόβλημά μας, το οποίο πρόβλημα ποιο είναι του καθενός πάντοτε όταν λειτουργεί πραγματικά σαν άνθρωπος, είναι η σωτηρία του, δηλαδή τι θα γίνει μετά, άντε τώρα θα γίνει ό,τι γίνει, μετά τι θα γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου και το πρόβλημα του ανθρώπου το λύνει το σχέδιο της πρόνοιας του Θεού. Ποια πρόνοια, αυτή η οποία μας έκανε ό,τι μας έκανε για να σωθούμε. Ξέρετε, δεν ξέρω αν το ξεχνάτε καμιά φορά ή δεν το γνωρίζετε, ότι η Εκκλησία που είμαστε εμείς όλοι, δεν είμαστε μόνο εμείς όλοι, αλλά υπάρχει και μια άλλη Εκκλησία. Μα καλά, δεν μας είπες τώρα ότι είναι μια Εκκλησία, κι άλλη υπάρχει. Όχι, η ίδια είναι, απλώς χωρίζεται σε τι, σε θριαμβεύουσα και στρατευμένη. Ποια είναι η θριαμβεύουσα, αυτή η οποία τελείωσε το δρόμο της, αυτή που πεθάναν. Αλλά είναι η Εκκλησία, δεν ήταν ό,τι να είναι και η στρατευόμενη εμείς που αγωνιζόμαστε ακόμα εδώ πέρα. Συνεπώς, η Εκκλησία είναι τόσο μεγάλο πράγμα και δεν θέλουμε να μας το προσβάλλει κανείς που συμπεριλαμβάνει και τον ουρανό και εμάς. Τα πάντα εν πάση, γιατί ο Χριστός είναι παντού. Και μάλιστα ο Χριστός, ξέρετε, προϋπήρχε σαν Θεός, σαν άνθρωπος τον είδαμε τότε που γεννήθηκε πριν από 2017 χρόνια και φυσικά σαν Θεάνθρωπο μετά τον αντίκρισε όλη η Οικουμένη. Άνω και κάτω λοιπόν η Εκκλησία, παντού η Εκκλησία. Και θα μου πεις εμένα τώρα εσύ, όταν ο Θεός ένωσε τους αγγέλους μαζί μου, γιατί προσέξτε, η Εκκλησία είναι και άγγελοι, έτσι, και οι Άγιοι, οι Αντιάγιοι ήρθαν από εδώ, από τον κόσμο πήγανε πάνω. Και οι άγγελοι είναι η Εκκλησία που ήταν επάνω. Και θα μου πεις εσύ λοιπόν που έρχεσαι έτσι πολύ πρόχειρα ότι ξέρεις δεν πειράζει, α, υπάρχει και η θεωρία των κλάδων, σας είπα. Η θεωρία των κλάδων λέει ότι όλοι έχουν από ένα μέρος της αλήθειας. Δηλαδή λίγο οι Ορθόδοξοι, λίγο οι Καθολικοί, λίγο οι Προτεστάντες. Άμα τα μαζέψουμε όλα μαζί, τα κλαδιά δηλαδή ενός δέντρου, βγαίνει ολόκληρη αλήθεια. Άκου. Τη στιγμή που ξέρω εγώ ότι εκτυλίχθηκε όλο αυτό το μυστήριο για να γίνει η Εκκλησία του Χριστού, εγώ θα πω ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες και άλλες αλήθειες πάρα από εδώ και πάρα από εκεί και φυσικά θα συμμετέχω στην λεγόμενη οικουμενιστική κίνηση στην οποία συμμετέχει όλη η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Δεν θα το κάνω. Γιατί μέσα στην Εκκλησία θα βρω την αλήθεια, τη δικαιοσύνη
την πίστη, τη χαρά, την αγάπη, την ειρήνη, τα πάντα. Γιατί εδώ είναι το πλήρωμα όλων αυτών, τον οποίο ψάχνει ο άνθρωπος. Τι ψάχνει στη ζωή σου? Ειρήνη εδώ θα την βρεις. Γαλήνη εδώ, αγάπη εδώ. Διότι η αγάπη χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει. Σ' αγαπάει και ο άλλος, βεβαίως. Και στα λόγια και η Αλεπού, μάλλον ο Λύκος, αγαπούσε την κοκκινό σκουφίτσα. Την έλεγε, έλα γλυκιά μου εδώ, να σε δώσω. Πάρε και να φας, κάνε, κάνε. Αλλά την αγαπούσε για να τη φάει. Προσέξτε, την αγαπούσε για να τη φάει. Τέτοιες αγάπες είναι αγαπολογίες μόνο, διότι η πράξη αποδεικνύει ότι δεν μπορείς να λες αγαπώ τον Χριστό και να μην πιστεύεις την αλήθεια. Ή να πεις αγαπώ εσένα, αλλά ξέρεις, είσαι λίγο φανατικός. Γι' αυτό την πάτησες από το κεφάλι σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαι φανατικός γιατί έλεγα προχθές σε κάποιους, δεν θυμάμαι που ήταν, λέω, αν λες εκκλησίες και τους άλλους οργανισμούς ή δόγματα ή ομολογίες και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι σαν να λες, έχω τη γυναίκα μου, αλλά έχω και μια άλλη στο σπίτι. Και η γυναίκα μου δεν παρεξηγείται. Είναι, πώς να πω, όχι, είναι μοντέρνα. Υπάρχει αυτό που δεν είναι στον κόσμο? Αφήστε. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός έχει την εκκλησία Του, που είναι η δικιά μας και είναι μη α. Όλα τα άλλα, τύπου κολυμπαρίου και κολυμβητικού ομίλου και συλλόγου, είναι, πώς τα λέμε, να το πω έτσι πάρα πολύ επίοικος και καθόλου υβριστικός, είναι αυτό που λέω εν αρχή ημών πρόγονη, γραιώδης μύθι. Τι ήταν η γραιώδης μύθι? Είναι, πώς λέμε, αφρόδης ίνος, ήτανε αυτά που λέγανε οι γριές όταν μεθούσαν. Αυτά είναι τα περί τούτου. Και προσέξτε, ακόμα δεν φτάσαμε στο βάθος. Πού να φτάσουμε και στο βάθος, θα πρέπει να τρελαθούμε μέχρι φρενοκομείου για το τι έκανε ο Θεός για μας. Και μετά εμείς έχουμε... Τουλάχιστον να σας πω κάτι, ο άνθρωπος που συναισθάνεται το χάλι του δεν κάνει τέτοιες ανομαλίες, αλλά έτσι είναι. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, πώς το λέει να δείτε, τέλος πάντων επαχύνθη, ελιπάνθη και έκανε, λέει, και μετά αναπελάκτησε ο αγαπημένος. Τι θα πει αυτό? Έφαγε καλά καλά, πάχυνε τα μαγουλάκια, το φούσκωσαν και μετά από το πολύ το αυτό, λέει, άντε, την κοπάνησε κιόλας. Καλοπέρασε λοιπόν. Γι' αυτό είχαν πει σε ένα θέμα προχθές ότι η καλοπέραση σε κάνει μέχρι και άθεο. Πόσο μάλλον αιρετικό ή οικουμενιστή, η καλοπέραση τα κάνει αυτά. Διότι όποιος καλοπερνάει δεν έχει καμιά σχέση με τον γλυκή και ταπεινό Χριστό μας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, πρέπει να τα αισθανόμαστε αυτά, βέβαια, όχι με το ζόρι, να τα ψάχνουμε μέσα μας, έτσι. Και όλα τα αληθινά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού κάτι μέσα πιάνουν και λένε, έτσι είναι. Και γι' αυτό σας το αναλύω λίγο περισσότερο σήμερα, για να το έχουμε και κατερτισμένο μέσα μας. Δηλαδή, αφού συμμετέχεις, έτσι, αφού είσαι ενωμένος με τον Χριστό, αφού κοινωνάς σώμα και αίμα Χριστού, ή κάπου καταλαβαίνεις ότι εδώ είσαι. Αλλά όμως αρχίζουν και σε μπερδεύουν μετά και σου λένε και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο, κάποια στιγμή και εσύ δεν μπορεί να καταλάβεις τι σου γίνεται. Γι' αυτό θέλει κατάρτιση. Γι' αυτό σας λέω, όταν συμμετέχω, να ξέρετε, συμμετέχω όχι απλώς σε μία παιδαγωγική διαδικασία, αλλά συμμετέχω με το Λόγο του Θεού όπου εκφωνείται Αυτός σε όλο το μυστήριο της θεανθρωπίσεως, της ενανθρωπίσεως. Κάτι που σε κάνει και σένα Θεό. Ενώ πουθενά δεν το βρίσκουμε. Τρέχουν οι καημένοι καθολικοί, δεν βρίσκουν πουθενά Χριστό. Τρέχουν οι Προτεστάντες που χωρίστηκαν από τους καθολικούς για να κάνουν καλό και τα κάνουν χειρότερα μετά. Τρέχουν οι Μορμόνοι, οι Ιεχωβάδες. Καλά, οι Ιεχωβάδες έχουν και λόγο να τρέχουν, τέλος πάντων. Λοιπόν, η Εκκλησία, λοιπόν, αδερφοί μου, είναι όχι απλώς ο σκοπός και το νόημα όλων των όντων, γιατί μιλάμε και για αγγέλους και για ανθρώπους, για τους πάντες, αλλά είναι φυσικά ο μοναδικός σκοπός που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.
ένα, μπορώ να το πούμε, ένας παν σκοπός, ας το πούμε έτσι. Τα πάντα. Δεν υπάρχει άλλο σκοπός στη ζωή μας. Ποιος είναι ο σκοπός? Μέσα στην Εκκλησία, παραδείγματος χάρη, αδελφοί μου, βρίσκουμε την ενότητα. Αυτό που μερικοί προσπαθούν και το ψάχνουν από το παράθυρο να το κάνουν, λέει να ενωθούμε, λέει, με τους καθολικούς, με τους προτεστάντες, να βρούμε τα κοινά μας σημεία, κάτι που δεν γίνεται, έτσι. Δεν μπορείς τα ούρα να τα κάνεις αγιασμό, πει την κοκακόλα, δεν γίνεται. Μπορούμε να αγιάσουμε την κοκακόλα, την κάνουμε αγιασμό και την πιούμε, γιατί. Ή άμα δεν έχουμε νερό, να ουρήσει ένας και να τα κάνουμε αγιασμό μετά. Κατάλαβατε. Λοιπόν, αυτό που μερικοί προσπαθούν να κάνουμε με αυτόν τον τρόπο είναι ήδη μέσα στην Εκκλησία. Ποια? Η ενότητα μέσα στην Εκκλησία είναι. Πώς να σας πω. Και όταν παρακαλούμε στην λειτουργία για την ενότητα, παρακαλούμε να είναι ενωμένοι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Προσέξτε. Αυτοί που είμαστε μέσα στην ενότητα, να είμαστε ενωμένοι. Να το καταλάβουμε με λίγα λόγια. Όχι να πάμε να ψάξουμε αυτόν ο οποίος από μόνος του απεχώρησε, και μάλιστα δεν αποχώρησε από ένα σύλλογο ή από μία οργάνωση, αλλά τι, από το σώμα του Χριστού. Σαν να είπε, Χριστέ μου, δεν μπορώ, σε βαρέθηκα, δεν έχω αυτό, να είμαι μαζί σου και θέλω να φύγω. Τέλος πάντων, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο ότι ο Χριστός με όλη αυτή τη διαδικασία μας υιοθέτησε και όλας μας έκανε παιδιά του, δεν είναι ότι άνοιξε όλο το στερέωμα και κατάλαβαν όλοι οι άνθρωποι αυτό το, την αιωνιότητα, έτσι. Δεν είναι ότι μας έκανε όλους Χριστούς, γιατί βλέπετε ότι δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να θέλει να ενωθεί μαζί σου και να μην σε παίρνει και σένα μαζί, έτσι. Δεν είναι ένα μέλος ο Χριστιανός, επαναλαμβάνω, μιας κίνησης ή ενός συλλόγου. Είναι Εκκλησία, είναι μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή σαν να λέμε, εγώ είμαι αυτό το δάχτυλο, εσύ είσαι αυτό, εσύ είσαι εκείνο, εσύ είσαι εκείνο. Βλέπετε πόσο πιο διαφορετικό είναι, και αυτό φυσικά γίνεται μυστηριακά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο Χριστός, να το πούμε και έτσι, δεν ασχολήθηκε με τους αγγέλους, αλλά ασχολήθηκε με τον άνθρωπο, άλλη μια τιμή. Και με τον καθένα ξεχωριστά, και τον προσκάλεσε τον καθένα ξεχωριστά, και φυσικά όταν αποδέχτηκε ο καθένας από εμάς και ήρθε η ώρα μας και είπαμε ναι, μετά μας ανύψωσε και μας αγίασε και μας φώτισε, άσχετα να εμείς και μια φορά πετάμε πίσω τη φώτιση από την πλάτη και προχωράμε στη σκότωση, έτσι, γιατί μας αρέσει, για να κάνουμε τα γούστα μας. Αυτό το μυστήριο το οποίο καμιά φορά προσπαθείτε να το καταλάβετε ή και τώρα που το αναλύουμε ενδεχομένως να θέλετε να το καταλάβετε, αντιλαμβάνετε με αλφαγιώτα πιο εύκολα, ξέρετε πώς. Όταν προσπαθείς εσύ με τον τρόπο σου, όπως και να είναι αυτός, να ευαγγελίζεσαι που λέγαμε νωρίτερα. Τότε τι γίνεται, μυστηριακά και πάλι, επειδή ασχολείσαι με τον Χριστό, εσύ κάνεις αυτό που κάνεις και εκείνος κάνει εκείνο που κάνει. Έχουμε άλλον τρόπο. Θυμάστε κάποτε σας είπα αυτό το Χρυσοστόμο, το οποίο πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς, αλλά είναι έτσι. Λέει ο Χρυσόστομος ότι στη Θεία Λειτουργία έχουμε δύο Άγια Ποτήρια. Αυτό που μεταλαμβάνομαι και το Λόγο του Θεού. Και λέει ο άλλος, μα καλά, το κήρυγμα το ίδιο είναι με τη μεταλαβιά. Το ίδιο είναι. Γιατί Θεός Λόγος εκεί, Θεός Λόγος και εδώ. Πόσο δηλαδή σημαντικό να μην ήταν, αφού ο Χριστός με αυτό ξεκίνησε την υπήγεια πορεία του. Δεν έκανε λειτουργία πρώτα, τη λειτουργία την έκανε στο τέλος. Πρώτα έκανε το κήρυγμα. Και αφού περάσαν 3 χρόνια και έφτασε πριν τη Σταύρωση, έκανε και την πρώτη Θεία Λειτουργία, το πρώτο μυστικό δείπνο, τη Μεγάλη Πέμπτη, που τώρα πάει να κοινωνήσει κάθε... Ήμαρτον πάλι. Κύριε. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε τους χριστιανούς να μην κοινωνάνε εκείνη τη μέρα, που είναι η κατεξοχήν ημέρα του μυστικού δείπνου, γιατί εκείνη τη μέρα γίνεται στην εκκλησία του Κουτρούλιο γάμος. Τέλος πάντων, αδελφοί μου, επειδή με τον Χριστό όλα αποκτούν νόημα, έτσι, παραδείγματος χάρη ο παράδεισος χωρίς τον Χριστό, τι αξία έχει?
Η ζωή χωρίς τον Χριστό έχει μια αξία α, μέχρι εκεί. Ή, εν πάση περιπτώσει, το να πας στην εκκλησία χωρίς τον Χριστό, τι αξία έχει? Το να είσαι εκκλησία, γιατί βαφτίστηκες, και να μην ασχολείσαι με τον Χριστό, τι αξία έχει? Παντού είναι ο Χριστός και είναι αυτός που είναι, γι' αυτό παντού γεμίζει τι? Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γίνεται ο άνθρωπος άνθρωπος. Γίνεται η ζωή ζωή, γίνεται η αλήθεια αλήθεια. Έτσι, σε εμάς, ας πούμε, οποιαδήποτε αγάπη, ειρήνη, χαρά, ξέρω εγώ, δικαιοσύνη, δεν είναι έννοιες. Είναι εκείνος. Γι' αυτό φτάνουμε πιο εύκολα, ξέρετε, άμα θέλουμε. Και γιατί έχουμε το βάφτισμα, και γιατί έχουμε τη Θεία Κοινωνία, αλλά και γιατί έχουμε πρόσωπο απέναντί μας. Δεν έχουμε μια ιδέα να πάμε να την πιάσουμε από εδώ, να την πιάσουμε από εκεί, να την επεξεργαστούμε, να την κάνουμε κτλ. Άρα, τι άλλο να πούμε για να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι αυτό που λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Ναι. Πετάγονται κάθε τόσο και λένε η Εκκλησία έχει λεφτά. Τι είναι η Εκκλησία που έχει λεφτά? Άρα θεωρούν Εκκλησία κάτι άλλο. Και ειδικά εδώ στην Ελλάδα που έχουν μπερδευτεί οι μίξεις με τις μαρμελάδες, και εκεί να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, το βασικό για μας, τι ώρα είναι? Μάλιστα. Θα σταματήσουμε λίγο εδώ, γιατί είμαι και εγώ λίγο πριν την απόσυρση, για σήμερα εννοώ. Μην το πάρουν μερικοί και πούνε ότι θα πεθάνω αύριο. Να καταλήξουμε εδώ για να τα σκεφτείτε κιόλας, ότι αυτό είναι, αδερφοί μου, άμα το σκεφτείτε και ξέρετε πώς το αντιλαμβάνεται η Εκκλησία έτσι πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλού βέβαια συνηθίζετε, αλλά κυρίως εκεί αυτό συνηθίζεται. Στο πιστεύω, όταν λέμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, κάνουν το σταυρό τους από κάτω. Δεν είναι? Σπάνια το κάνουν κάπου αλλού. Οι πιο πολλοί που έχω δει σε διάφορες ενορίες και αυτά, κάνουν το σταυρό τους εκεί που λέει εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γιατί άραγε? Βλέπετε, σαν να λέει ο καημένος ο άνθρωπος από κάτω ότι εγώ είμαι η Εκκλησία. Μα πώς είσαι Εκκλησία? Εγώ είμαι μαζί με τον Χριστό ενωμένος. Γιατί ο Χριστός είναι παντού και δεν μπορώ να τον αγνοήσω. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Δηλαδή, καλό είναι καμιά φορά να επαναλαμβάνετε είτε μέσα στο μυαλό σας είτε απ' έξω τις λέξεις σωτήρας, δημιουργός, λυτρωτής, προσέξτε. Είμαι σίγουρος, πεπισμένος μάλλον, ότι για τους περισσότερους χριστιανούς ορθοδόξους ο Χριστός ήταν ένας καλός δάσκαλος. Έτσι. Ένας γκουρού. Ναι. Ένας θαυματοποιός. Για τους περισσότερους χριστιανούς ορθοδόξους, αφήστε τους άλλους. Συνεπώς, τι θα καταλάβεις μετά άμα ξεκινάς έτσι? Όταν όμως ξεκινήσεις και καταλάβεις ότι ολόκληρη η κτήση είναι μια εκκλησία και είσαι και εσύ μέσα, και μάλιστα εσύ είσαι, γιατί το λέω αυτό, για να μπορείς να διώχνεις, όπως λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, τα πρόβατα από τα ερήφια, να τα ξεχωρίζεις, γιατί σου δώσε χρήση ο Θεός. Επειδή λοιπόν παρόλη την αμαρτία μας, και ξέρετε ότι και τις αστοχίες που κάνουμε, γιατί υπάρχει ένα θέμα σε αυτό, δηλαδή όταν είσαι μέσα στην εκκλησία και κάνεις αμαρτίες, έχεις ένα πρόβλημα ένωσης με τον Χριστό. Αλλά παρόλο αυτό, αφού είσαι μες στην Εκκλησία, αυτό σε κρατάει. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Ότι παρόλη την αμαρτία μας, εδώ μας κρατάει αυτό. Αν οποιαδήποτε πτώση συμβαίνει εκτός Εκκλησίας, δυσκολεύεται πάρα πολύ ο άνθρωπος. Ενώ εδώ μες στην Εκκλησία υπάρχει η μετάνοια πρώτα-πρώτα, μετά υπάρχει η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, αμέσως κουλώνεται το τραύμα, αμέσως διαλύονται όλα μπροστά στη δύναμη του Χριστού. Ενώ αλλού ένας ο οποίος έχει τύψεις, παραδείγματος χάρη, γιατί έκανε ένα κακό, πάει από εδώ, βασανίζεται από εκεί, χτυπιέται από εδώ. Στη Βραζιλία χτυπιούνται με τα αυτά. Έτσι, πάμπο. Με τα μαχαίρια σφάζονται οι Τούρκοι και κάνουν και χύνουν τα αίματά τους και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Προσπαθεί να βρει κάτι, αλλά εμείς οι μπουμπούνες δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε μέσα στο. Πώς να πω, βουτυγμένοι είμαστε μέσα στη χάρη και στο μέλι και στο γάλα. Και ψάχνουμε και μια φορά μέλια και γάλα από αλλού. Έτσι.
Και ξέρετε, εμείς οι Έλληνες, ειδικά όταν ακούσουμε κάτι έτσι ξενόφερτο, λέμε πα. Αυτό είναι απ' έξω. Είναι καλό. Και άμα ξέρουμε και μια ξένη γλώσσα, σαν γύφτηκας και πάλι που πορευόμαστε μετά και λέμε, κοίταξε να δεις. Ενώ θα έπρεπε να ξέρουμε την αρχαία ελληνική καλά, που είναι μια ολόκληρη γλώσσα, και θα ξεκινήσουμε από αύριο να τη μαθαίνουμε σιγά σιγά, κούτσου κούτσου. Επιστεύω σε καμιά πενταριά χρόνια να την έχουμε μάθει. Αλλά επειδή είμαστε μέσα στην Εκκλησία, θα κάνουμε εκείνο που έκανε. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει τώρα αυτή την ώρα, που δεν ήξερε γκρι και πήγε επί το βασιλεύ Ουράνιο και έγινε πανεπιστήμονας μετά. Και φυσικά δεν αναφέρομαι στην πρώτη εκκλησία που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και τους έκανε τους Αποστόλους πανεπιστήμονες και παντογνώστες. Λοιπόν, αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε έτσι, θα τα κάνω όσο μπορώ πιο απλά. Γιατί είναι κρίμα να έγινε ο Θεός άνθρωπος, επαναλαμβάνω, και εμείς να λέμε σαν τους αρχαίους που είχαν μια επιγραφή και όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος και έλεγε αγνώστο Θεό. Δηλαδή κάτι πιάναν, αλλά δεν ξέραν τι να πιάσουν και γράφαν κάπου αυτό είναι αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό, στον ένα Θεό. Και εμείς που τα ξέρουμε όλα και δεν ξέρουμε την τύβλα μας, καμιά φορά, καλό είναι και όπως σας είπα και άλλη φορά να τα λέτε αυτά, να τα διαδίδετε μεταξύ σας. Καλό είναι, παρόλη την κούραση που έχουμε ενδεχομένως και την καθημερινή τριβή και τη βιοπάλη, να εντρυφούμε σε αυτό το μυστήριο. Το μυστήριο που μερικοί δεν μπορούν να εξηγήσουν, γιατί λένε, γιατί μας έφτιαξε ο Θεός, γιατί, πού πάμε, τι κάνουμε, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Ενώ όλα αυτά είναι η Εκκλησία και εξηγούνται πάρα πολύ εύκολα, γιατί όταν είσαι στην Εκκλησία, ως μέλος, δεν είσαι ένας μέλος ενός οργανισμού, αλλά τι είσαι, το μέλος του σώματος του Χριστού. Είναι αυτό που, επαναλαμβάνω, το καταλαβαίνει κάποιος όταν είναι 20-30 χρόνια με έναν άνθρωπο, 40, και ακόμα προσπαθεί βέβαια να τον καταλάβει, αλλά, όπως και να είναι, τον ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Έτσι, με αυτή την τριβή ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία του, και όταν, προσέξτε το αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, μερικοί μπουμπούνες λένε, δεν είναι τώρα αυτά τα δογματικά θέματα, δεν είναι σοβαρά θέματα. Αυτά είναι για τους θεολόγους. Να τα βρούμε εμείς μεταξύ μας. Δηλαδή, με τους παπικούς, με τους προτεστάντες, δεν είναι τίποτα. Πετάνε και το άλλο, αυτοί έχουν τα λεφτά. Ναι. Να τα βρούμε λίγο, να τα. Λίγο θα κάνουμε εμείς πίσω, λίγο εκείνοι. Και τόσο καιρό που κάνουμε πίσω εμείς, δεν βλέπω να κάνει κανένας πίσω από αυτούς. Τέλος πάντων. Γιατί δεν γνωρίζουμε ότι τελικά η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική, για να υπάρχει, πρέπει εσύ, μάλλον για να υπάρχει εσύ μέσα σε αυτήν, πρέπει να πιστεύεις ορθόδοξα. Και μόνο αυτό μπορεί να σου αφαιρέσει την ικανότητα να ενωθείς με τον Χριστό. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Μπορείς να είσαι Άγιος και επειδή δεν είσαι ορθόδοξος, να την πατήσεις στο τέλος. Αυτά για τώρα και επί τη συνέχεια, άμα έχετε να κάνετε καμιά ερώτηση, να την κάνετε off the record, έτσι. Με το καλό λοιπόν, το σταυρό μας.